Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση και ιδιαίτερα τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο για την ευγενική πρόσκληση και για την τόση προσπάθεια που κάνει όλα αυτά τα χρόνια για να πραγματοποιείται αυτή η μερίδα. Ο ασθενής μας είναι ένα αγόρι 14 ετών με κεφαλαλγία και αίσθημα κόπωσης. Ένα υγιές παιδί πήγε στον παιδίατρο για άσχετο λόγο, ακριβώς για την κεφαλαλγία και το αίσθημα κόπωσης. Το ιστορικό του ήταν ελεύθερο. Είχε επεισόδια βροχίτιδας 1-2 το χρόνο με περιστασιακή χρήση πνεόμενων φαρμάκων και δεν είχε ποτέ νοσηλευτεί. Από τη φυσική εξέταση διαπιστώθηκε μείωση του αναπνευστικού ψιθυρίσματος στο δεξιό πνευμονικό πεδίο πρόσθεια και οπίστια. Εδώ η ακτινογραφία θώρακα μας δείχνει την ελάττωση του μεγέθους του δεξιού πνεύμονα, υποπλασία με μικρό εύρος αγίων, υπεραρισμό του αριστερού πνεύμονα και προβολή του μεσοθωρακίου, ιδίως του αριστερού άνω προς τα δεξιά. Στο υπερηχογράφημα καρδιάς δεν αναγνωρίζεται δεξιά πνευμονική αρτηρία και δεν υπήρχε πνευμονική υπέρταση. Εδώ βλέπουμε την αξονική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας, όπου αριστερά βλέπουμε την υποπλασία του δεξιού πνεύμονα. Στο μεσαίο εικόνα βλέπουμε την απουσία της δεξιάς πνευμονικής και των κλάδων της και δεξιά βλέπουμε την παρουσία βροχεκτασιών. Άρα έχουμε μεμονωμένη, μολόπρευη απουσία της δεξιάς κύριας πνευμονικής αρτηρίας. Εδώ η μαγνητική τομογραφία του παιδιού που μας δείχνει την αριστερή πνευμονική με τους κλάδους της και την απουσία της δεξιάς πνευμονικής αρτηρίας. Όπως θα θυμόμαστε όλοι, ο πνεύμονας δέχεται διπλή αιμάτωση και από τις πνευμονικές αρτηρίες και από τις βροχικές. Εδώ υπήρχε σημαντικό παράπλευρο δίκτυο με αναστομώσεις από τις μεσοπλεύρες και τη μασχαλία φλέβα. Εδώ βλέπουμε το σκάν αιμάτωσης, όπου υπολείπεται σημαντικά η αιμάτωση του παθολογικού πνεύμονα. Η μέτρηση των πνευμονικών όγκων με διάχυση ηλίου και διαχυτικής ικανότητας των πνευμών έδειξε φυσιολογικούς πνευμονικούς όγκους στη φυσιολογική διάχυση. Η δοκιμασία καρδιοαναπνευστικής κόπωσης έδειξε φυσιολογική καρδιοαναπνευστική ανταπόκριση στην άσκηση. Η αγενεσία της πνευμονικής αρτηρίας, η διακοπή της πνευμονικής αρτηρίας αποτελεί συγγενή κατάσταση, έχει συχνότητα κάτω από 0,3% του πληθυσμού. Σε ένα 60% υπάρχουν και άλλες καρδιακές ανομαλίες, συνήθως την απουσία της αριστεράς. Συχνότερη είναι η απουσία της δεξιάς πνευμονικής αρτηρίας και η μεμονωμένη αγενεσία της πνευμονικής αρτηρίας είναι 1 στις 200.000. Πρόκειται για βλάβη κατά την αμβριογένεση και ανώμαλη ανάπτυξη του εγγύς έκτου αορτικού τόξου. Οι εξωπνευμονικές αρτηρίες, δεξιά και αριστερή, προέρχονται από το εγγύς τμήμα του έκτου αορτικού τόξου, ενώ οι ενδοπνευμονικές αρτηρίες από τις πνευμονικές εκολαστήσεις. Εδώ στην κάτω εικόνα με κίτρινο χρώμα και εκεί που βλέπετε το βελάκι, φαίνεται το σημείο που δημιουργείται η διακοπή του εγγύς τμήματος της δεξιάς πνευμονικής αρτηρίας εμβριολογικά. Όπως είπαμε, υπάρχουν συνοδές ανομαλίες, μπορεί να υπάρξει στένωση του μορφής, μεσοκοιλιακή επικοινωνία, μετάθεση μεγάλων αρτηριών και ατρεσία εσωφάγου. Επιπλοκές αποτελούν η πνευμονική υπέρταση, η δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, οι συχνές λοιμώξεις, η βροχιεκτασία, η αιμόπτυση και η πνευμονική αιμορραγία και το πνευμονικό οίδημα. Τα άτομα αυτά πάσχουν από συχνές λοιμώξεις αναπνευστικού, λόγω μειωμένης χημειοταξίας, λόγω της μειωμένης αιμάτωσης και βροχόσπασμου και παγίδευση βλέμμης λόγω υποκαπνίας. Και αυτό παρατηρείται σε ποσοστό 37% των ασθενών. Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από τα συμπτώματα, αιμόπτυση, συχνές λοιμώξεις, δυσπνία, συνοδές καρδιαγγειακές ανομαλίες, πνευμονική υπέρταση, την αναδομία της πνευμονικής αρτηρίας και τις αορτοπνευμονικές αναστομώσεις. Σε πνευμονική υπέρταση χρησιμοποιούμε αντιδιασταλτικά φάρμακα. Μπορεί να χρειαστεί ολική εκτομή πνεύμων ή λοβεκτομή σε αιμόπτυση ή σοβαρές λοιμώξεις και χειρουργική επαναγκύρωση ή αναστόμωση, κυρίως στα παιδιά, ή εμβολή της παράπλευρης κυκλοφορίας σε αιμόπτυση. Συνήθως, πάντως, δεν χρειάζεται θεραπεία στα μικρά παιδιά, είναι ασυμπτωματικά, έτσι είναι και ο δικός μας ασθενής. Παρακολουθείται τακτικά με υπερήχους και στο παιδοπνευμονολογικό ιατρείο. Η πρόγνωση είναι κακή σε περιπτώσεις πνευμονικής υπέρτασης ή αιμόπτυσης, όπου η θνητότητα είναι 7%. Σας ευχαριστώ.